πόνους. Έξω έχει κατακλυσμούς, σεισμούς, κρατάει το πόνο και αυτό το πόνο. Χιόνισε δηλαδή. Μπαίνουμε στην τέταρτη παρουσίαση, η οποία έχει σχέση με επικοινωνίες, με σωματωμένα αισθήματα μαδιών και επικοινωνίες. Ονομάζομαι Θεσιακής Ευθάριος και θέλω να ξέρετε περισσότερο, δεν έχετε δει πάρα πολλές φορές, νομίζω πρώτη φορά έτσι. Κάποιοι κλάδοι μας ασχολούν με τα θεωρητικά, στοιχεία σύνδεσης κοινωνίας, αν θέλετε να έχετε επαφή μαζί, μπορείτε να γράψετε κάτω. Η πρώτη παρουσίαση ήταν, είχε σχέση με ιστορικά γεγονότα, πώς προέκυψε το Λονδίνο, γιατί φτιάχτηκε, πού φτιάχτηκε, πού φτιάχτηκε. Ήταν κυρίως πολύ εισαγωγική, είχε αρκετή ανάλυση και τεκμηρίωση από το υλικό και το κάμπο του. Μετά πήγαμε στη δεύτερη παρουσίαση, είδαμε κάποια σκετσάκια, προγράμματα σε Λονδίνο δηλαδή, και να χειριστούμε διάφορες αισθητήρες, διάφορα δεξαρτήματα περιφερειακά με το Λονδίνο. Στην τρίτη παρουσίαση το γυρίσαμε εντελώς και ήταν αρκετά πράγματα σε χάμπερ. Είδαμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε δικό μας Αρντουίνο πάνω στο Raster. Για διάφορους λόγους, για να βγει οικονομικό, για να έχουμε πλήρη έλεγχο του συστήματος. Οπότε είδαμε αρκετά πράγματα όσο αφορά software και hardware και θεώρησα σκόπιμο να δούμε και πράγματα όσο αφορά τις επικοινωνίες. Κυρίως την ασύνοδο επικοινωνία. Την ασύνοδο την είδαμε με USB, με TTL επικοινωνίες, SPI για τους αισθητήρες, για εξαρτήματα που βλέπαμε. Δεν είδαμε Ethernet σε ενσύνοδο επικοινωνία. Πιθανόν να δούμε στην πέμπτη παρουσίαση. Θέλω να σας πω να δούμε λίγο ασύνοδο επικοινωνία με το Arduino. Στο Arduino μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όσο αυτό που λέμε ασύνοδο επικοινωνία με πολλούς τρόπους και με διαφορετικές τεχνολογίες. Οι οποίες βασίζονται κάθε μέρα σε κάποιο πρότυπο. Γενικότερα, να μιλήσουμε λίγο για κάποια παράδειγμα για την ασύμματη κοινωνία και όχι μόνο, και λίγο ευρύτερα, εισαγωγικά ίσα ίσα για να καταλάβουμε κάποια παράδειγμα. Όπως και η ασύμματη κοινωνία, το Ethernet για παράδειγμα, ή άλλα πρότυπα ή μοντέλα δικτύωσης, βασίζονται σε μια κοινωνική όζη. Έτσι είναι. Διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων, open source systems, interconnection. Έχει φτιαχτεί από το ISO. Αυτό δεν είναι κάποια συγκεκριμένη υλοποίηση, είναι ένα πρότυπο, το οποίο περιγράφει σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα 7 επίπεδου, πώς μπορεί να γίνει η διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων φυσικά αντικειμένων. Τα φυσικά αντικείμενα μπορεί να είναι υπολογιστές, με συστήματα ενσωματωμένα, είχε το αντικείμενο. Κάθε επίπεδο του OSI περιγράφει βασικά πράγματα. Από το πιο απλό, πώς δηλαδή μια εφαρμογή διαδικτύου, όπως για παράδειγμα ο Firefox ας πούμε, ή ο Chrome, θα πάρουν ένα άντες που θα τυπολογήσουν στη διεύθυνση, θα δημιουργήσουν ένα socket που θα συνδεθούν, μέχρι και πολύ χαμηλό επίπεδο πράγματα, όπως κάνουν τα ηλεκτρικά σήματα που θα μεταδίδονται μέσα στο κανάλι, στο μέσο μετάδοση. Τι τάση θα έχουν, τι κωδικοποίηση θα έχουν τα σήματα. Είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα εκδηλωτική που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Την κωδικοποίηση των δεδομένων, την κρυπτογράφηση των δεδομένων, ζητήματα ανοίχτης ζώνης φαρμάτων, πάρα πολλά πράγματα. Συγκεκριμένα από αυτές οι πυρηνικές στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί μόνο 4 μικρόδοση. Έτσι. Και εικόνες θα σας δείξω σε λίγο. Το επίπεδο εφαρμογής μεταφοράς δίνει και το φυσικό επίπεδο. Γενικότερα, η IT δεν έχει φτιάξει πάρα πολλά πρώτα. Πάρα πολύ πάνω σε αυτά τα πρότυπα. Επίσης, αναφέρουμε ότι πάντοτε για να γίνει επικοινωνία ανάμεσα σε δύο συστήματα, τα οποία δεν έχουν νοημοσύνη, έτσι, είναι σιλικόνη, ας πούμε. Για να γίνει αυτή η επικοινωνία και να μεταδοθούν δεδομένα σωστά, με αξιοπιστία, και γενικότερα να γίνει και η διασύνδεση φυσικού επίπεδου, χρειάζονται πάντα πρότυπα και πρωτόκολλα. Κανόνες δηλαδή με τους οποίους πρέπει να προσυμφωνήσουν οι δύο κόμβοι για να επικοινωνήσουν. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους που έχουν νοημοσύνη και πιο μόνο.
τα μηχανήματα δεν έχουν νοημοσύνη. Πρέπει οι άνθρωποι να φτιάξουν πρωτόκολλα, κανόνες, πρότυπα για τα πάντα. Για όλα. Έτσι. Για το πώς θα μεταδίδεται το σήμα, πώς θα φωτογραφείτε, το πώς θα μεταδίδεται, το πώς θα κωδικοποιείτε την πληροφορία, το πώς θα συνδυάζεται ίσως. Γιατί υπάρχουν και συστήματα που συνδυάζουν την πληροφορία αυτή τη στιγμή. Αναφέραμε ότι πάντοτε στα πρότυπα αυτά αναφέρονται κάποια ελεκτρικά χαρακτηριστικά. Όπως αναφέραμε π.χ. το διαδικό bit1 ή το διαδικό bit0, γιατί οι πληροφορίες θα μου στέλνουν ψηφιακά σε πόση τάση θα στηθούν. Έτσι, ή αυτή η πληροφορία πώς κωδικοποιείται πριν αισθανθεί. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κωδικοποίησης. Επίσης, για την κωδικογράφηση που δεν αναφέραμε, για λόγους ασφαλείας φυσικά, στα σήματα δίκαια εννοείται ότι υπάρχει κωδικογράφηση. Γιατί μπορούν να ακούσουν όλοι σχεδόν στον χώρο. Και ενώ στην σήμα είναι λίγο πιο δύσκολο να ακούσουν σε ένα κανάλι, πρέπει να παρέμβει να κάνει διαφορά. Ενώ στο ασήμα χώρο είναι πολύ εύκολο να ακούσει. Γενικότερα αυτή είναι το point-to-point, δεν μπορεί να υπάρχει στα σήματα δίκαια. Διόδος και ανήθεια σφαρμάτων, οι δύο τα σφάλματα στις μεταδόσεις είναι πολύ πιθανά, λόγω παρεμβολών, θορύβου και άλλων παραγόντων εξωτερικών και εσωτερικών, εσωτερικό θορύβο ή τίποτα άλλο. Οπότε, αυτά τα πρότυπα εισάγουν και αλγόριθμους διόδος και ανήθεια σφαρμάτων, τόσο για να ανιχνεύσουν ένα σφάλμα, ότι σε ένα πακέτο που μεταδόθηκε έχουν κάποια επίτηση έχουν αλληλωθεί, και επίσης να έχουν την ικανότητα να διορθώνουν. Από να διορθώσουν κάποια αφήσει, ώστε να μην χρειάζεται να παρεκπέμψει ο πομπό του την πληροφορία. Αλλά να διορθώσει απευθεία ο δέκτη και να ολοκληρωθεί η κοινωνία. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι το έλεγχο που έχουμε στο μέσο, έτσι, στην ασήμαντη κοινωνία και όχι μόνο και στην ασήμαντη. Αυτό που λέμε MAC, Media Access Control. Κυρίω τα δίκτυα που πολλοί κόμποι θέλουν να έχουν έλεγχο ενό καναλιού. Παράδειγμα, σε ένα δίκτυο αστέρα, όλοι οι κόμποι διασυνδέονται μέσα στο χάμπι. Αν μιλάμε για διανομέ, έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε ταυτόχρονα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο που όλοι να το ακολουθούν. Και πρέπει οποιοδήποτε θέλει να μιλήσει να ελέγχει το κανάλι αυτό μέσω με το κοινό μέσο μετάδοση, εάν είναι ελεύθερο για να μεταδώσει ή όχι, γιατί θα δημιουργηθούν συγκρούσει πάνω. Στην ουσία ο αστέρα είναι σαν τον μπαζ. Όπω είχαμε ένα μέσο μετάδοση που όλοι συνδέονται με ξεχωριστέ κάρτε. Απλά όλο αυτό έχει γίνει. Έχει μαζευτεί σε ένα συγκεκριμένο κόμβο, έτσι, ο οποίος λέγεται ας πούμε κεντρικός κόμβος του αστέρα. Στα switches δεν υπάρχουν αυτά. Στα switches μόνο να τα δίνουν ταυτόχρονα να κοινωνούν. Τι λίγουν κάπου από τα switches. Στα collisions, στις συγκρούσεις δηλαδή, αλλά και όχι συγκρούσεις. Λοιπόν, η αναγνώριση σύγκρουση που ανάφερα στα σύρματα δίκτυα είναι πολύ σημαντική στο Ethernet. Το Ethernet είναι ουσιαστικά βασίζεται του CSMACD. Carriage Sense, Multiple Access, Collision Detection, δηλαδή πολλοί κόμβοι έχουν πρόσβαση σε ένα κοινό μέσο μετάδοση για να επικοινωνήσουν. Επίσης, ελέγχουν το μέσο μετάδοση πριν να επικοινωνήσουν. Παίρνουν κάποιες αποφάσεις για να αποφεύγουν τις συγκρούσεις. Παρ' όλα αυτά, αν συμβεί και σύγκρουση για λόγους χρονισμού ή οτιδήποτε άλλο, τότε έχουν δυνατότητα ακόμα να γνωρίσουν τη σύγκρουση και να σταματήσουν τη μετάδοση, γιατί είναι άσχημο να μεταδίδω κάτι το οποίο βρίσκεται σε σύγκρουση. Θα συνεχίσω να μεταδίδω μάλλον μια πληροφορία που βρίσκεται σε σύγκρουση. Στα σήματα δίκτυα δεν υπάρχει τόσο η αναγνώριση τη σύγκρουση, γιατί είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσω τη σύγκρουση στον χώρο, στον αέρα. Οπότε υπάρχει αυτό το CSMACA, Collision Avoidance, δηλαδή να αποφύγω τη σύγκρουση. Όταν βλέπω κάτι που μεταδίδει, δεν προσπαθούμε να μεταδώσω μετά από κάποιο χρόνο, αλλά συνεχώ απέχω. Πέτω, δηλαδή μέχρι κάποια στιγμή να μεταδώσω. Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και λόγω συγκρούσεων. Γενικότερα στα σήματα υπάρχει αυτό που λέμε ο κρυφός κόμβος. Που ένας κόμβος που βρίσκεται μακριά από μια μπέλα ενός άλλου που μπορεί να ξέρει αν παραδείγμα ή διάμεσα υπάρχουν και άλλοι κόμβοι. Οπότε είναι πολύ πιθανό να γίνει σύγκρουση. Και γενικότερα δεν μπορεί να γνωριστεί, οπότε προσπαθούμε αυτό το CSMACA να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Συνεχίζουμε. Κάτι πολύ σημαντικό για τους embedded developers είναι να αντιλαμβάνουν το υλικό, το hardware δηλαδή, όχι σαν ένα black box το οποίο κάνει λειτουργίες και κάνει αυτό, κάνει εκείνο και το κάνει. Αλλά να αντιλαμβάνουν ότι όπως και το software πιθανόν μπορεί να είναι object oriented,
αντιλαμβάνω το hardware σαν object-oriented, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από μέρους συστήματα και το κάθε ένα κάνει μια λειτουργία, πέρα από το χειρούμε το port με το χρόνο. Έτσι είναι αυτό που λέμε η περιεκτικότητα, ας πούμε, στο object-oriented. Ένα αντικείμενο συναποδίδεται από κάποια άλλα και όλα μαζί είναι μεγάλο για να γίνει μια δουλειά. Ούτως ή άλλως και το hardware σε φυσικό επίπεδο είναι object-oriented. Έτσι. Σχεδόν τα πάντα στη φύση μας έξω είναι object-oriented. Οπότε, σαν developers, όταν σχεδιάζουμε συστήματα γενικότερα για να χειριστούμε κάποιο hardware ή ασύρματα δίκτυα, καλό είναι να έχουμε την αντίληψη του object-oriented hardware, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε δομές προγραμματιστικές που να έχουμε πρόγραμμα να ξεχαστεί μετά να πηγαίνουμε στο πόσο κοντό block του συστήματος. Να έχω πρόσβαση σε κάποια πόρτα ή σε κάποιο timer, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο μικρολογητή, αυτό είναι για μικρολογητή τώρα. Και να μπορώ να ελέγχω ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το hardware. Να έχω μια καλύτερη εικόνα του συστήματος προγραμματιστικά σαν δομές ή σαν αντικείμενα και κλάσεις. Και όχι απλά συγγραφείς που είναι, ας πούμε, η άλλη αλλάζει προλέπτη, η άλλη αλλάζει, ας πούμε, κάτι συγκεκριμένο. Κάθε μέση κάτι να πειράζει κάτι, αλλά υπάρχει μια δομή. Η συγκεκριμένη γραμμή είναι από ένα λειτουργικό σύστημα του Άντεος, a decent operating system, έτσι ένα ευγενέ. Θα δουλέψει με αυτό. Πρέπει να πει και πινάκι, έτσι το έχουν σχεδιάσει, η βιβλιοθήκη αυτή. Έτσι φτιάχνει ένα software serial, το μηνυτικό σου κόμμα. Και του δίνει πιν να πάρει, πιν να στείλει. Εδώ το συγκεκριμένο, το RFID module, μόνο στέλνει. Οπότε βάζει ένα dump pin number, το οποίο θα χρησιμοποιήσει αναγκαστικά. Έτσι αυτό. Πιθανόν θα έπρεπε να φτιάξουν και ένα constructor για αυτήν την κλάση που να δέχεται μόνο ένα pin, το οποίο να είναι receive. Έτσι. Η receive ήταν η αστήριξη, ας πούμε, φτάσει μία. Αν το προχωρήσουμε λίγο. Εδώ βλέπουμε διάφορα RFID tags. Αυτά τα χρησιμοποιούν τα ταξί. Σίγουρα, αν πει την τηλεφώνη μου φτάσει ταξί, κοιτάξτε πάνω δεξιά στο τζάμπι. Δηλαδή δεν είναι πάνω κολλημένο. Είναι όλο η καθόλου του ταξί, έτσι, κολλημένη πάνω στο... Πώς το λένε, στο τραπάς, πώς το λένε το διοδείο με RFID, πες μη γίνω. Δεν ξέρω, πολύ γίνω. Αυτός κάτω δεξιά είναι reader, δεν είναι RFID τάδο. Ωραία. Εγώ έχω δοκιμάσει και κάρτες και κουμπάκι και αυτές τις κάρτες που είναι, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι πώς ήταν για το XD που βλέπαμε πριν λίγο, breakdown module, είναι για το RFID. Συνδέω πάνω το RFID, είτε το ID12 είτε το ID20, έτσι. Και με εκεί ας πούμε μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή, εγώ δέστε με τον υπολογιστή. Το σύνδεσα με σειριακή, άνοιξα ένα θεματικό, πέρασα ένα κάρτα και απευθείας είδα 12 αριθμούς. Έτσι. Τόσο εύκολο το πείτε. Αλλά δεν το δουλεύω έτσι μετά. Το δουλεύω πάνω στο raster, το έπεσα πινάκια εδώ και στο μετροπλήγμα. Έτσι, συνεχή επικοινωνία. Από το έχεις και για τον υπολογιστή, ναι. Το έχεις και για τον υπολογιστή. Ναι, ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογιστή και για τον okay. Έχει πάνω τον beeper που σας έλεγα και έχει και το λεντάκι, το οποίο έχει κάθε άλλο λεντάκι γενικότερα. Σου βγήκε δηλαδή, σου βγήκε πιο φθηνά από το να πάρεις έτοιμο module. Ναι, βγήκε πιο φθηνά. Okay. Και έχει εννοείται το FTTI του κύμα που μετατρέπει το USB σε σειριακή γιατί το Watson δουλεύει με RXT. Έτσι δεν μπορεί να δουλέψει με USB. Εδώ είναι ένα RFID tag, αυτό που υπάρχουν στα ταξί που σας είπα. Ουσιαστικά μόλις ο reader εκπέμπει το σήμα, αυτή είναι η παθητική σκέπη, δεν λειτουργεί. Έτσι. Μόλις πάρει το σήμα, ενεργοποιείται και για να κάνουμε διάφορα. Τι ώρα είναι. Αυτά παρά 5-4. Αυτά παρά 5. Τα μαλλιά 5 λεπτά. Είναι και λίγο πόδι. Πολύ γέμιση. Πεις κάνω από κυράκι νερό. Πεις κάνω από κυράκι νερό. Μιλάς, εντάξει. Ξέρεις πόσες φορές περνάει. Με το χάλος. Το πάνω. Επίσης εδώ πέρα βλέπουμε ένα breakout module. Αυτό δεν τακτοποιεί τα ζητήματα της τάσης, όπως το ρυθμιστή τάσης.
Απλά απλοποιεί το κύκλωμα με τα 16 κουβάλια που κάτω και μας βγάζει λιγότερα. Εντάξει. Και πάλι στα βάση πάνω να πάμε μια τάση. Ακόμα. Δεν μου λέει να παίξω και απευθείας πάνω στο... Από είπα. Όχι. Στα καλή. Α, είναι το regulator, να σου το λέω. Από είπα. Από είπα. Να πούμε και το Wi-Fi. Για να συνδεθούμε με Wi-Fi υπάρχει πιο ωραία σύνδεση εδώ πέρα. Η οποία έχει πάρει ένα μόντζουλ και συνδέεται με το άλλο 2.800.000. Εντάξει, και μπορούμε να κληρονίσουμε. Να συνδεθούμε σε κάποιο δίκτυο, να κάνουμε broadcast και έτσι. Είναι έτσι, το ασύνομο δίκτυο είναι κοινό που δημιουργούν οι υπολογιστέ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κεραία, αν θέλουμε. Είσαι εδώ πέρα. Ο broadcast για το TCP IP stack. Υπάρχει το Arduino. Είναι ειδοποιημένος, ολόσυρος. Όλο το TCP IP stack είναι ειδοποιημένο. Δηλαδή κάτι web servers που βλέπω θα σου δείξω σε λίγο, σε κώδικα. Αυτή την Y-Shield, έτσι λέγεται, Wireless Shield Wi-Fi, κάνεις include Y-Shield. Και έχεις κάποιο πράγμα, δηλώνεις SSID, δηλώνεις web keys, έτσι όλα αυτά πέρα. Κάνεις την μου λίστα, έτσι. Αν πάω όμως στα libraries μέσα του live, στο library μέσα, θα δεις εκεί έχει πόσα πράγματα, UIP.h, είναι όλο το stack μέσα. Υλοποιημένο σε C, καθαρή C. Άρα δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Αν θέλει, το δουλεύει. Να του πώ δουλεύει. Ναι. Το ασύρματο. Δηλαδή, το ασύρματο. Και το Ethernet module που παίζει και αυτό δηλαδή. Το TCP IP ασύρματο όμω, έτσι. Ναι, και για το Ethernet module που παίζει πάλι με το TCP. Ναι, το υπάρχει αυτό. Έτσι υπάρχει. Δίπλα στο Ethernet.h και Ethernet.cpp υπάρχουν και άλλα αρχεία τα οποία υλοποιούν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ με τον Ινκλούντ που θα κάνω θα τα πάρω αυτά. Δηλαδή, άμα πάρω τώρα εδώ πέρα, πρέπει να έχω αυτό που έκανε κατάσταση το ίδιο. YC. Δεν το έχω. Αυτό το έκανε με το JIT. Το έχει τραβήξει όλα αυτά ή κόπη. Το βρήκα, αυτό είδε. Τα έχει κάνει κόπη ή τα δουλεύει όλα αυτά. Πάλι άμα αφιστείς το πλάι ή έτσι όμως, δεν θα πας. Ναι, 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 ναι. Να μας πάει μία. Άμα κάνεις download, ποιο tag κάνεις download, το version 3 αφού ξέρω εγώ. Ναι, κάνεις download αυτό, ωραία. Θα ανοίξει η πρωτεία. Δεν θα τον πάω, θα πάω να ανοίξει. Θα δεις μέσα εδώ. Δύο IP που είναι, δύο IP σε δουλεύει αυτό. Ναι. Αυτό είναι όλο το stack. Εντάξει. Εντάξει. Το οποίο μπορείς να το δεις, είναι τεράστιο, είναι TCP IP stack, μέσα έχει... Με τα οδέστη που δέχνει μόνος. Αλλά εντάξει, δεν το δούμε τώρα αυτό. Μπορείς το δεις πίσω, εντάξει. Ναι, οκ, οκ. Να δούμε λίγο σε κώδικα αυτά που λέγαμε. Λοιπόν, πάμε. Νομίζω ότι ήταν πετσοκομμένο, γι' αυτό το ρώτησα, δηλαδή. Λοιπόν... Εδώ να δούμε κάποιες εικόνες, τεταρτά γρήγορα. Έχουμε τον BlueSmith Module, όπως το συνδέουμε, αν θέλουμε να έχουμε τον BlueSmith Module, απευθύνσουμε τον προεξής συνδεσμένο. Και έχει να υπάρχει κανένα αντίον. Έχουμε ένα USB το CA adapter που είχαμε έρθει την προηγούμενη φορά. Το οποίο το συνδέω απευθείας. Άρα έχει εξηγείωση, έτσι, πάση, εδώ πάνω σε βέρνα. Και απευθείας ένα, μπορούμε να δούμε πόσο ενταστικά είναι τον υπολογιστή, αλλά πρέπει να έτσι. Έτσι. Αυτό έχει σύνδεση USB το οποίο μπαίνει πάνω στον υπολογιστή. Και θα ανοίξω τερματικό και θα το δώσω. Θα ανοίξω. Κανονικά το λες. Τερματικό. Την πόρτα, κομπέντε, αλλά σε ποιο USB port είναι. Θα δώσω τα κομμάτια που έχουν το specification και το λοιπά, έτσι. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι. Συνδέουμε τον υπολογιστή εκεί πέρα, με ένα καλό δεύτερο. Αυτό είναι ένα κλασικό FDI. Ναι, 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 κλασικό. USB σε FDI.
Καλά, αυτό εντάξει, το είδαμε. Με το αυτό στην ουσία που πέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε σύνδεση δύο κόμβων RF. Εντάξει. Μόνο κατευθυντικό. Αυτό στέλνει, αυτό λαμβάνει. Διαμόρφωση εδώ τι παίζει. Το εκεί είπαμε κάνει διαμόρφωση στα 20 κιλοτέρες και μετά το στέλνει. Μαθητικό είναι αυτό. Αυτό το λέμε στο κύκλο. Και έχει και κατάλληλο πυκνοτή. Έτσι, για να κάνει. Είναι παραγωγής. Α, δηλαδή εγώ στο library θα οδηγήσω το τι θέλω να στείλω μόνο, τίποτα άλλο. Στο library δεν βάζει μέσα τα software που έχουν σχέση με αυτά, τίποτα. Βάζει πολύ σε διαμόρφωση γίνεται απ' έξω. Στο library να πα κάνει τα δεδομένα σου. Αυτό λέω. Θα στείλω και το κύριο θα το κάνει μόνο. Δεν αυτό ακριβώ. Και δεν θα το δώσω και μέσα κάποιε αλλαγέ. Όχι. Να παίξω στα 15 κιλοχέρια. Όχι. Αυτό είναι να κάνει το πυκνοτή. Έτσι. Μετά αυτό είναι το κλασικό, ένα σαφώ reader. Αυτό, Panasonic, το οποίο είναι η. Δεν πήρα, αυτό είναι το. Γιατί το έψαξα και εγώ το είδα αυτό. Και το τραζίστορ. Εγώ είδα. Πήρα δύο. Αυτό δύο του. Α, θα το δύο του. Ναι, αλλά. Δέκτη. Εκεί. Υπάρχει μια library. Έψαξα και δεν βρήκα πολλά. Υπάρχει μια library, η Multi Protocol Library στην IP Infrared. Ψάξτε. Υποστηρίζει πάρα πολλά receivers. Δοκίμασε το. Αυτή είναι, δεν υπάρχει καμία. Εντάξει, δεν το πετρέψω, θα πάω εκεί, θα πάω να το κοιτάξω. Ωραία. Στην ουσία, μεταβάλλω το δεσιόμετρο και η τιμή αυτή στέλνα. Διαμορφωμένη όμως. Εντάξει. Ήταν ένας απλός κώδικας. Αυτό που λέγαμε. Δεν ασχολείσαι. Ναι, ναι, okay. Είναι απλό, είναι σηλιακή τώρα εδώ. Έτσι, δεν ασχολούμαι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό το ωραίο. Όλα γίνονται με το σηλιακό τρόπο. Έτσι. 19.200, όχι 9.200, τριούλα, πιο λίγο. Εντάξει. Μια άλλη τιμή από το 0, έτσι. Και γράφω. Δεκαδικό. Και περίμενε να δούμε μέχρι να την πάρει. Τι ξαναστείλει. Εντάξει. Τι μια καθυστέρηση. Με το. Τι ξαναστείλω. Αυτό. Με σημαντικό τώρα που διαφέρει. Εδώ πέρα είναι αυτό που λέγαμε. Εντάξει. Εδώ είναι το ένα LED. Το κρίσταλλο που διαμορφώνει την πληροφορία, η οποία έχει την πληροφορία, τη διαμορφώνει, έτσι, το φέρνω σήμα, ας πούμε, και παραγγείλει. Τώρα, γιατί υπάρχει πυκνοτή, η αντίσταση και αυτά, είναι στο δάδασί σου, έτσι, το ψάξαμε. Πάμε ένα αντίο, κάνουμε ένα αντίο μότζου. Όχι αντίο πλατφόρμα, μότζου, μικρό. Εδώ πέρα είναι ο δέκτης, δηλαδή το αριστερό κομμάτι τώρα. Το δεξί είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το αριστερό. Δεν δίνουν περισσότερο, απλά δέκτης, τίποτα άλλο. Δεν χρησιμοποιούν κάτι άλλο εδώ πέρα. Έτσι. Ο δέκτης από μόνος του είναι ρυθμισμένος να κάνει αυτό που λέμε, να βγάζει από το φέρον την πληροφορία. Έτσι. Και οι περισσότεροι είναι στις 34 κιλοθέρτες που λέμε. Ή 20 παραφέραν. Αυτό δουλεύει στα 20. Πώς θα ξέρεις όμως το δεκτάκι που έχει το πόσο είναι το πόσο. Εμείς δύο που είναι ίδια. Αυτό πάει σαν κομμάτι, σαν ζεύγος. Δεν μπορείς να πας σε ένα σας υπερχαστείς με κάποιο έτοιμο τηλεκοντρού π.χ. Πώς το βρεις. Γιατί είδα κάτι τύπους που πέραν το τηλεκοντρού και τα ακούγαν. Ωραία. Τα πας σε παραγωγικά πράγμα. Αυτό το πρόβλημα που κάνουν την προηγούμενη φορά. Τα περισσότερα δουλεύουν με. Και γενικότερα το μήκος του πληροφοριού που στέλνουν δεν είναι ίδιο πάντα. Το 20 bits. Αυτό γίνεται πάρα όσο έχει και ερμήνευσε το. Αν διαλύω, πάρε. Μόλις δεν υπάρχει άλλο στα μάτα, βάλα σε ένα μπάφερ και ξεκίνα ερμήνευε με διάφορους αλγορίθμους. Ναι, άρχισε 5-6 της Philips. Ερμήνευε. Δεν γίνεται, ας πούμε, το κάνει πως το λένε, passing. Βλέπω δεν έχει drivers, headers, δεν υπάρχει αυτό, αλλά είναι κάποιο άλλο. Το προλαβαίνει αυτό το ίνωνο στην ταχύτητα. Μετά είναι δουλεύει. Δουλεύει μετά, αυτό δουλεύει από πίσω. Όταν ενεργοποιείς το receiver, αυτό δουλεύει. Έτσι, δεν χρειάζεται να λες τώρα πάρε την τιμή, ας πούμε. Τρέχεις, ναι. Και θέλει να το κάνει την τιμή. Έτσι, λες ξεκίνα και οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να τσεκάρεις. Εντάξει. Δεν είναι, ας πούμε, τελεία available, αν υπάρχουν ή read. Δουλεύει συνέχεια. Αν έχει κάτι, το πάρε. Μόλις σταματήσει να στέλνει ο δέκτης, το βάζει σε πάθη και το ερμηνεύει με όποιου τρόπου ξέρει, αλλά με τα πρόγραμμα του πάρε. Με τα πιο κοντρό, έτσι. Σε άλλο χρόνο όμως
κάνεις. Κάνεις πρώτα μια αποδικοποίηση και μετά, ή κάθε φορά. Αυτό το κάνει πίσω στο πάρα. Μπορεί να το δηλαδή συνέχεια για να ξέρεις ότι αποδικοποιείς. Την αποδικοποίηση θα την κάνεις εσύ. Ναι, να έχεις αυτό το κομμάτι του κώδικα που τρέχει από πίσω και κάνεις αυτή την αποδικοποίηση. Ναι, αυτό. Έτσι. Και μετά να θέλουμε ένα άλλο τριγωνικό πάλι να παίξω, δηλαδή. Αυτό, ναι. Αυτό. Α, ωραία. Ναι, με διαφορετικά τριγωνικό. Ναι, ναι, μπράβο, αυτό. Φέρω χωρίς να το προγραμματίσω. Θα το κάνει πάντα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ή το έχω σκεφτεί λίγο γι' αυτό. Ότι είναι μόνο σκεφτό. Και μάλιστα, εάν δεν γνωρίζει κάτι προπόκο. Το είχαμε δει την προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι. Ναι, την πρώτη. Λοιπόν, αυτό είναι αρέστη. Έτσι, μια απλή κεραία. Μια εδώ την κοινωνία. Έτσι. Αρέστη. Και ναι, μια τα σωστά. Έτσι. Ένα αρέστη, ένα σμίτερ. Σωστικά μα πάνω την χάρη των δεξιότητων και στέλνουμε ανάλογα την τιμή μας. Αυτό είναι για να στείλουμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, διπλωματικά. Εδώ είναι η κεραία μας, τάση γύρωση και το σήμα. Εδώ είναι το πρωτεξιόμετρο, στέλνουμε την τιμή από τον πλήρη με τον κώδικα και αμέσως εδώ πέρα τα σπίτια που στέλνουμε. Κεραία. Εδώ είναι ο ρεσίβερ. Πίσω εδώ πρέπει να ο κώδικας της παιδιά είναι ακριβώς ίδιος, Συριακή είναι, δεν αλλάζει κάτι, πρώτο το ωραίο πράγμα, Συριακό. Άλλο παιδί, εδώ είναι ένα XP τώρα. Αυτός είναι τρανσίβερ και παίρνει και στέλνει. Έτσι, ωραία. Πώς το δένει. Συνδέουμε το XP με το... Είτε, αυτό το αντικά, το συνδέεται τον υπολογιστή όπως είχαμε πριν, απευθύνει τον υπολογιστή. Έτσι. Ή μπορώ να πάω να κέντρα του να βάλω πάνω το XP και απευθύνει να διαδοθεί στον υπολογιστή. Ή μπορεί να γίνει και έτσι. Ωραία. Η συνδεμολογία είναι γνωστή. Τώρα, τι γίνεται. Το πάνω δουλεύει στα 3,3 βολτ. Γι' αυτό δεν χρειάζεται και λίγο. Το πάνω δουλεύει στα 3,3 βολτ, δεν δουλεύει στα 3 βολτ. Ωραία. Βλέπεις. Πάνω. Βολτ 3,3. Απευθεία στον φωτιστή στο αντίνο. Το 3,3 βολτ. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο. Αν είχαν πλαθό να μπει, όμως αναγκαστικά θα μπορούσαν να έχουν κάποια πλακέτα πληθυντική του να μην πάνε και να κάνουν σαν πληθυντικό. Επίσης εδώ πέρα, με το μονοσιόμετρο, εδώ με το κύκλωμα. Εδώ έχουμε κάποιον voltage regulator για να μετρέψει τα 5 βολτ σε 2,3. Εντάξει. Συριακή και το basic stop. Το αντίο του stop, συγγνώμη. Το οποίο μοιάζει πολύ με το basic stop. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τον κώδικα, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Λοιπόν, για Bluetooth. Πάμε να δούμε πώς με Bluetooth μπορούμε να αποσβήνουμε ένα λεπτάκι. Έτσι. Λέμε το πίνι το 8, έτσι. Συριακή επικοινωνία 9600. Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Συνδέουμε το Blue Smith στη συλλογή του Arduino, ωραία, ή με software serial σε κάποια άλλα pins, έτσι, αν θέλουμε να μην δεσμεύσουμε την hardware serial, ωραία, και με τον υπολογιστή, με το άλλο Bluesmith, επικοινωνούμε, στέλνουμε τις πληροφορίες, έτσι, απευθείας. Αν υπάρχουν δεδομένα, πάω το byte, αν είναι το high, αν το δέκα, αν είναι σβήστο, δεν είναι λίγο όμως, έτσι. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Εννοείται όμως ότι πιο πριν έχουμε ρυθμίσει η κάρτα να δουλεύουν στο identification με ID commands. Αυτό δεν θα πιάσει αλλιώς. Πώς θα επικοινωνήσω. Στα κινητά δεν λες, συνδέομαι, κάνω connected με αυτόν τον κόμπο που έχει identification πάρα. Εκεί τρέχουν ID commands για να γίνει σύνδεση. Και μετά είναι ικανό να γίνει αυτό. Έτσι. Εδώ μπορεί να γίνει σύνδεση απευθείας. Μπορώ να κάνω serial, ας πούμε, serial.write, AT, ανάλογα τις εντολές. Στο setup να τα κάνω αυτά, να εγκαταστήσω την επικοινωνία μου, έτσι. Εδώ είναι το GPRS, πώς μπορώ να κάνω μια αναπάντητη κλίση. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό λέει βοηθητικό. Πόσες φορές να κάνουμε τις αναπάντητες, μία. Εντάξει. Και εδώ είναι ένα πινάκι το οποίο μπορεί να ανοίγω και να κλείνω το GPRS μόνος του βλέπαμε. Reset. Γιατί το ηρέμα. Off, on off. Γιατί το ηρέμα. Το ανοίγω μόνο όταν θέλω και το κλείνω όταν θέλω. Αυτό είναι το GPS που λέμε που είναι εκεί. Είναι το GPS, έτσι. Ωραία. Εδώ είναι μια συνάντηση τη GPS που μόλις την κάνει φάει,
το πίνδο 2, το οποίο συνδέεται με το GPS module. Έτσι. Και περιμένει 2 δευτερόλεπτα για να ξανακάνει loop, τότε να το πείτε. Αν το ξανακάνει, κλείνει. Αλλά έχει κομμάτι το οποίο μπορεί να κλείσει το. Έχει κομμάτι, πάτε θέση. Να το ανοίξει όμω και να κάνει αυτό. Ωραία. Αυτό το κάνουμε στο setup. Εδώ ορίζουμε ότι είναι άλλο το LED και το πίνδο αυτό είναι άλλο. Ορίζουμε την κινητή 1900. Ανοίγουμε το GPS module. Έτσι, κάνουμε τη συνάντηση που μόλις περιγράψαμε. Περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα για να συνδεθεί με την κάθεσή του στο δίκτυο, την κινητή τηλεφωνία. Ωραία. Στέλνουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο ορίζει τι, ότι το SMS module είναι text. Μπορεί να είναι multimedia, οτιδήποτε. Εντάξει. Αυτό είναι ένα editing command που είναι συγκεκριμένο. Έτσι. Τα οποία είναι αυτό που λέγαμε στο LADC. Και μετά βλέπω έναν τρόπο, πόσες φορές να κάνω, την αναπάντητη, μία ήτανε. Οπότε τι κάνει, περιμένει λίγο, στέλνει το editing command αυτό με το νούμερο εδώ, το οποίο είναι ότι θέλουμε εμείς. Έτσι. Περιμένουμε πόσο χρόνο, αυτά είναι όμως στο LADC. Δεν είναι, άμα βάλεις ένα 11 χρόνια, μπορεί να μην γίνει. Αυτό είναι πόση ώρα θα καλεί στην ουσία. Αυτό εδώ πέρα. 12 δευτερόλεπτα χτύπα. Ή εκτός αν το κλείσει αυτός. Από εκείνη το που θα τον πάρουμε. Έτσι. Περίμενε 5 δευτερόλεπτα, άκουσε τον αναλυτή. Εντάξει, αυτό είναι. Θέμα. Δεν θα έχει θέμα να σε διακόψει. Εδώ είναι για να στείλεις ένα SMS. Δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, πάλι η συνάντηση για να ενεργοποιήσει τον μόζου. 19.200. Περιμένω 10 δευτερόλεπτα να συνδεθεί. Λέω ότι είναι text, το SMS mode. Ωραία. Και εδώ πέρα, περιμένω λίγο, όσο θα στείλει το μήνυμα. Ωραία. Έτσι. Εδώ στείλει τον αριθμό. Θέλει να βάλουμε δύο χαρακτήρες εισαγωγικά. Έτσι. Το τηλέφωνο, το μήνυμα και μετά το τέλος του μηνύματος είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει κάτι σαν trailer. Έτσι, αυτές τις πληροφορίες συνομικής. Περιμένω 5 δευτερόλεπτα, κλείνω το μόντου. Οπότε παίρνω ένα μήνυμα από το τάδε νούμερο, το οποίο λέει Hello World. Και υπάρχουν και σε εικόνες, όπως μπορείτε να το δείτε στο Wikipedia, το σημείο παράδειγμα, το δεκινητό. Άμα δούμε το GPS και το module που λέγαμε της Parallax. Εδώ χρησιμοποιούμε τη Linux Operation γιατί είναι ιδερά. Έχουμε για να δείτε ρωτάει GPS, το οποίο είναι αρκετά... Το έχει κοιτάξει ο ίδιος, το έχει κοιτάξει έξω την Linux Operation. Ωραία. Εδώ έχουμε το δορυφορικό. Ωραία. Εδώ βάλουμε που διαβάζουμε από την δορυφορική σέξη. Αλλά αυτό είναι done, δεν χρησιμοποιείται. Αυτό που λέγαμε. Αναγκαία υπάρχει γιατί δεν υπάρχει constructors που να παίρνει μόνο και παράδειγμα. Οπότε βάζετε ένα την άλλη εδώ πέρα. Έτσι. Μην ρωτάτε, α πούμε, μπορούμε να στείλουμε το τηλεφώνο, δεν μπορούμε να στείλουμε το τηλεφώνο. Μια συνάντηση η οποία θα κάνει, θα πάει δεδομένα από την ορφανική σχέση και θα κάνει πάση. Ενεργοποιούμε τη Συριακή σε μεγάλο πάτο. Εντάξει, το ορφανικό έχω. Στο μεγάλο μπορούμε να. Έτσι. Και μετά λέμε το εξή. Ξεκινάμε τη ζεύση σε GPS BAT 4800. Τι συμβαίνει, πρέπει να είναι μικρότερο η δορυφορική ζεύση. Γιατί, για να πρόβλημα. Εντάξει, αυτό. Και μετά τι κάνουμε, αυτό ουσιαστικά είναι ένα αντικείμενο που κληρονομεί την BRID, την κλάση. Οπότε μπορώ να έχω όλες τις μεθόδες που έχει η Σύρια. Έτσι υλοποιείται. Οπότε μπορώ να λέω, υπάρχουν δεδομένα. Αν υπάρχουν πάρα. Αυτό το encode τώρα τι είναι, έχει έτοιμο. Θα σου πω, αυτό εδώ πέρα τσεκάρει το module, στέλνει την πληροφορική κάρτα, στέλνει δεδομένα με συγκεκριμένο φόρμα. Αναγραμμή. Τζιπι, πώς το λέγεται. Στην ταμένα. Και βλέπει αν είναι σωστά αυτά που λέμε. Μπορεί να μην είναι σωστά. Και στο RFID κάνει σπάση αυτά που μεταδίδουν. Έτσι θα το δούμε. Και εδώ πέρα
πάρα. Έτσι. Καλή αυτή τη συνάντηση από κάτω, η οποία τι κάνει. Από το GPS αντικείμενο. Μπορείς να βάζεις πάντα υπόλοιπα. Έχει κι άλλα. Πρέπει να πάρει ένα πιο απλό να βάλει. Έχει κι άλλα. Τα χέρια μου έτσι, έχει κι άλλα. Απλά το σχήμα το ράκι του δρόμου που είναι το συσταγμένο πάνω στο Google Maps. Στο Google Maps, εντάξει, στο γενικά GPS. Αλλά και το Google Maps με GPS δεν είναι, οπότε θα ήταν ήδη συσταγμένο. Θα μπορούσα να συνδεθεί με Google Maps και να δει τη δομή που λέω, γιατί είναι συσταγμένο σε βάθε. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα το infrared. Είναι αυτό που λέγαμε, κοίταξε το λίγο. Εδώ ορίζω το πιν στο οποίο έχει το infrared, έτσι. Ένα αντικείμενο το οποίο είναι ο receiver με το πινάκι και ένας buffer ο οποίος κάνει να κωδικοποιήσει το δεδομένο και μπορεί να ξέρω τι τύπο εντολή ήρθε, ποια εντολή ήρθε, πόσα μήκος ερμήτσα για αυτή την εντολή και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. 9600, εδώ ενεργοποιώ αυτή τη στιγμή το reader και ξεκινάει να παίρνει. Πού να πάρει τώρα. Έτσι, αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να πάρει. Τι πατά και δεν πάρει αυτό. Σε κάτω αυτό. Ωραία, μία φορά. Και εδώ πέρα λε. Μέσα στην λούπα συνέχεια λε. Αν υπάρχει κάτι, άρα λοιπόν είναι σύγχρονο. Τον ενεργοποιώ και δεν είναι. Όποτε φορά, όποτε. Τρέχει ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Μόλι πατήσει υπάρχει κάτι. Μόλι υπάρχει κάτι, έτσι. Αυτόματα από το ριζάρ που γίνεται από κωδικοποίηση. Γιατί πρέπει να μαθαίνω να αλλάζει. Βάζει μέσα τα στοιχεία αυτού που ήρθε. Έτσι. Μπορεί να βάλει το βάρο, δεν ξέρει καν. Υπάρχει και results.py, results.com, results.lengthbits, results.lengthbits. Έτσι. Ωραία. Σε ένα από τα βάρο που πάει και βρίσκει ποια είναι και. Και κάνει ένα universal decoder. Έτσι. Έχω στείλει μου κάτι. Στο μεταξύ, ναι. Μπορεί να το δει. Οκ, ωραία. Έτσι. Απλά θέλω να πω. Τώρα μπορείς να ξαναβάλεις ένα καινούριο κομμάτι. Sorry. Αν δεν βάλεις αυτό, δεν μπορεί να ξαναβάλει κάτι. Είναι κάτι σαν next. Πάμε για το επόμενο, άντε. Κατάλαβες τι είναι το επόμενο. Άρα κάθε φορά που διαβάζω ένα πρέπει, κάθε φορά που μπαίνω σε μια τέτοια ύλη, πρέπει να το βάλω. Γιατί με την επόμενη φορά δεν μπορείς να μπει εδώ μέσα. Έτσι. Αυτό. Έχω κάνει σε ένα παράδειγμα, όπως μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα βίντεο να μάθει keywords. Key codes και να τα χρησιμοποιήσει μετά, τα λαμπαράκια που μπορεί να λέτε. Απλά πρέπει το πινάκι σου να παίζει, πώς το λέει, το λεντάκι ας πούμε, που έχεις ή το δέξτες φυσικό, να είναι στην ίδια συνότητα. Αυτό πώς θα το ξέρεις όμως, πες με spec από αυτό, από το δεκτάκι που έχεις τη δαδοκιμένη στην κεντρό, να βρίσκεις. Ο συγκεκριμένος Panasonic σου λέει 34 kHz. Ναι, για το δέκτη. Για τα λαμπαράκια πρέπει να το πινάσεις. Ναι, πάρεις ένα οσκυλέι, τώρα ένα κρυσταλλικό δαλαδοτή. Και με κατάλληλε πυκνοτέ έχουν τύπου να σα δώσω να βγάλει ακριβώ το 20% δεδομένο. Τι συχνότητα θα είναι. Για το δέκτη πάντα. Για το δέκτη, ναι. Για το σύμπαν δεν θα αρέσει να πρέπει να δοκιμάσει αναγκαστικά. Έτσι, αυτό. Εδώ τι είναι, αν ανοίγουμε στην ουσία, δηλαδή τι κάνουμε τώρα, απλά πάλι αέρα σετ, ωραία, 9600 και μόλι στο monitor του Arduino πατήσουμε ένα χαρακτήρα, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Αυτόματα, τι κάνει, στέλνει τρεις κωδικούς αυτούς, δηλαδή είναι ένα bit pattern αυτό, 1-0-0-1-0-0-1-0, το οποίο είναι σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Sony. Στέλνει ένα κωδικό. Όταν το ξαναβάζει, στέλνει τον ίδιο. Το πάει να αλλάξει. Αλλάζει ένα bit, κάνει ένα bit copy. Εντάξει. Και εκεί θες να κάνεις μια μαγιά, να παίρνεις το pattern αυτό, να πηγαίνεις με σύμφωση στο δεύτερο bit και να λες είτε είναι αυτό είτε είναι και το αλλαγμένο του, να το αντιλαμβάνω. Γιατί μπορεί να το κάνει. Έτσι, μια λιώθουμε. Μια δεν το αντιλαμβάνω και μια δεν το αντιλαμβάνω. Εντάξει, το έχω κάνει και αυτό όμως εδώ σε λίγο. Να συνεχίσουμε λίγο. Εδώ είναι το RF. Και εδώ νομίζω καθαρά σε ΙΑΚΙ όπως είναι για το ΙΑΚΙ, ακριβώς ίδιο, έτσι. Μιλούσα από το Serial, στο RF έχω τα ποδαράκια, ξεκινάω τη χαρτιδερική Serial και την RF Serial και εδώ πέρα στην ουσία μέσα στη λούπα τι έχω. Όταν έχω δεδομένα από την RF πέταξα τα στη ΙΑΚΙ και όταν έχω δεδομένα τη ΙΑΚΙ πέταξα στο RF.
Δηλαδή, αν πάω γράψω στο monitor κάτι και πατήσω enter, θα τα στείλει από το RF. Εκεί που είναι να πάρει. Εάν έρθω από το RF, θα τα δείξει στο monitor. Τσακ. Είναι κάτι σαν τσακ, αυτό ακριβώς. Έτσι. Και περιμένω να βλέπω να ρίξω. Αλλά και ο κόμμα και ο άλλο που να έχει κρυμμό στο RF, για να υπάρχει νόημα. Εδώ είναι το RFID που λέγαμε. Εδώ λοιπόν, στο RFID τι συμβαίνει. Μόλις περνά την κάρτα, αυτό να δανειοποιείται το πραγματικό και στέλνει και ένα δεκαψήφιο αριθμό. Ή για δεκαψήφιο, δεν έχει σημασία. Αυτό ξέρω τι είναι. Το RFID tag μέσα, ναι. Το μοναδικό έτσι. Αυτό ξέρω τι RFID tag είναι και τα λοιπά. Έτσι, εγώ έχω δίνει κωδικοποίηση μάλιστα 12 χαρακτήρες. Όπου αυτή η χαρακτήρα δεν είναι αυθαίρετη. Υπάρχει header, trailer και 10 bit checksum. Και σειρά κόσμο. Και 10 bit σειρά κόσμο. Το checksum είναι άμα στραβώσει κάτι, τίποτα δεν θα στραβώσει. Εδώ είναι όλη η συνάντηση που έκανε το passing. Δηλαδή, στην ουσία, μέσα στη λούμπα. Ωραία. Αυτό το βλέπουμε τη Συριακή. Μπορείς όμως να φτιάξεις ένα new software Syria και όπου βλέπεις Syria να το αντικαταστήσεις με το αντικείμενο εκείνο. Εντάξει. Ωραία. Δεν αλλάζει τίποτα άλλο. Λοιπόν, σε εμάς τι είδαμε. Μόλις περάσει την κάρτα, αυτόματα ενεργοποιείται αυτό. Έχεις δεδομένα στο RX. Ωραία. Το TX δεν χρησιμοποιείται. Έτσι. Ωραία. Διάβασε το byte. Αν το byte είναι ο header. Αυτό, αν είναι κάτι άλλο, κάτι λάθος. Αν είναι το header, ωραία, τότε μπες μέσα και ξεκινάει μια διαδικασία να διαβάζει 12 χαρακτήρες. Γιατί ξέρουμε ότι 12 είχαν οι χαρακτήρες όλο όσο στέλνει ένα RFID tag. Συγκεκριμένα RFID, όχι όσα υπάρχουν, μελετάζει και τα πράγματα. Έτσι. Ωραία. Όσο υπάρχουν δεδομένα, διάβασε. Αν είναι ένα από αυτά, τότε υπάρχει σφάλμα. Γιατί αυτά εδώ πέρα είναι header και trailers. Αυτά στην αρχή θα υπάρχουν, στο τέλος θα υπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν ενδιάμεσα. Ωραία. Τώρα, άρα μέσα στην διαδικασία παραδοτική για 12 χαρακτήρες, τσεκάρουμε ένα φάλο πέρα. Και γιατί είναι. Ποιο? 4. Δηλαδή το 2 είναι πάντα header. Υπάρχει και το 3 header, ας πούμε. Το 3 είναι trailer. Α, trailer. Ναι, και το άλλο 2 είναι αλλαγές γραμμής, ας πούμε, χαρακτήρες που υπάρχουν στο τέλος. Okay. Εντάξει. Μετατρέπουμε σε εργατική μορφή ως χαρακτήρες που έρχονται. Και δεν είναι τέτοια, αλλά είναι ο κωδικός των δημιουργικών άλλων. Να τις στήχησες. Να τα κάνουμε σε αυτή ένα μορφή. Εντάξει, γιατί έρχονται σαν bytes, δηλαδή σαν χαρακτήρες. Ωραία. Μέσω του πίνακα άσχημη μετά. Μετά, εφαρμόζω το checksum πάνω, ανά 2 bytes, για να δω αν είχαν σωστά. Ωραία. Το οποίο γίνεται με ψηφίσματα που πιστούν κτλ. Αυτό είναι λίγο, εντάξει, μελετήστε το λίγο. Και όταν τελειώσει ο δρόμος, αν έχουν διαβαστεί 12, τότε μέσα στο πίνακα βάζει τους χαρακτήρες, τους τυπώνεται εξαρτικά και αν το checksum είναι true, ο τελευταίος χαρακτήρας είναι το checksum. Αν είναι το checksum που υπολογίστηκε δεκαδικά, πάνω εκεί με το assist που λέγαμε, τότε έχει περάσει. Άρα πέρασε διαφορετικά error. Ωραία. Και ξαναμηδενίζει το byte speed και στην επόμενη φορά που θα περάσει την κράτα, να ξαναξυπνήσει από 0. Να πάρει δηλαδή, κατάλαβε ότι δεν έχει διαβάσει τίποτα και να ξανασταυρώσει να πάρει να διαγράψει αυτό που έχουμε σε εκείνη κτλ. Αυτή είναι η διαδικασία. Καλό είναι να βάζετε και ένα CR.flus, δηλαδή καθάρισε ότι έχει. Η φλούς, την ξέρετε τι φλούς είναι δηλαδή. Καθάρισε ότι υπάρχει, ας πούμε, έτσι. Μετά από εγώ. Γιατί κάποια φορά έχει. Αλλά το ίδιο άψογο. Νομίζω ένα ακόμα βίντεο για το WiFi. Λοιπόν, να πούμε το WiFi λίγο που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ψάχνουμε τη WiFi. Υπάρχει και η WiFi δεν έχει πολλά. WiFi είναι ο WiFi. Ψάχνουμε τη WiFi γιατί πάμε να φτιάξουμε ένα server. Έτσι, με το ομοβίλο μας που έχει πάνω τη WiFi και το μόνο του WiFi, πάει να γίνει κάτι σαν server. Να παρέχει κάποια πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, οι κάρτες οι ασύνδετες του WiFi πρέπει να δουλεύουν ad hoc, δηλαδή να συνδέονται οι ασύνδετες κάρτες μεταξύ τους ή μέσω σταθμού εργασίας. Εδώ είναι διάλεπτοι που θα εξαρτηθεί πότε θα το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, βιώνουμε την τοπική IP, την IP που γίνεται, τη μάσκα, ωραία, και μέσα σε ID του δικτύου. Εντάξει, τον αναγνωριστικό του δικτύου. Το βάλω. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν, τι σε εκεί που θέλω. Θέλω το web, να μην πει, να μην πει δύο. Να βάζω 3-2 ή άλλο. Εντάξει. Εδώ θέλει web. Βάζουμε το κωδικό, τη φράση, το passphrase που βάζουμε, έτσι. Με 64 χαρακτήρες. Κάποια web keys. Τα θέλει με byte. Ε? Τα web τα θέλει με byte. Ναι, τα βάζεις έτσι. Ωραία. Σωστικά έχει βάλει μόνο ένα, παρά είναι 0.
Εντάξει. Το webkill. Όταν έχει webkill, το υποποιεί. Άρα το λογικό το πάθρε, άρχικα. Έτσι. Με τον τάδε πιέδι, το λέει, δεν πάσχε. Δεν θα πάθρε. Έτσι. Και μετά τι κάναμε, λοιπόν. Δηλώνω ότι η κάρτα είναι σε mode infrastructure. Δηλαδή είναι σε πάρα access point. Δεν θα πάει να βρει μια άλλη κάρτα εκεί κοντά η ίδια WiFi. Έτσι. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ουσιαστικά τι κάνει αυτό το project. Συνδέεται στο Twitter, παίρνει δεδομένα και τα παρέχει. Στο Twitter. Ξέρω το Twitter. Οπότε εδώ βάζει το account. Για να συνδεθεί με το Twitter. Το URL του Twitter που έχει μέσα είναι η library. Δεν χάνει το πάνω μας. Εντάξει. Ουσιαστικά αυτό τι κάνει, συνέχεια στέλνει στο Twitter, στο συγκεκριμένο λογαριασμό, για πόση ώρα τρέχει το Arduino. Το Arduino τρέχει πόσα μιλισεκόντς. Όταν λέω αυτό, συνεχίζω στην αρχή μου την κάρτα, έτσι, θα στείλει στο Twitter, έτσι, θα βλέπω στο Twitter, στο συγκεκριμένο account, πόση ώρα τρέχει το Arduino. Έτσι. Να στέλνω ό,τι θέλουμε εκεί πέρα. Είναι κάτι να κρίνουμε μεταξύ του σήμερα τη κάρτα. Αλλά ad hoc. Δεν θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα, έτσι, το infra. Εδώ είναι το αντικείμενο του Twitter, έτσι, που περνάμε το authorization και τη συνάντηση που... αυτό είναι κόλμα τώρα. Κατάλαβε. Θα κάνει τη συνάντηση εδώ πέρα τώρα. Αυτό πέρα. Και μετά, κάνουμε την initialization την κάρτα, μόνο τα στοιχεία που έχουν δώσει. Έτσι. Ξεκινάει μια επικοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι για να πετάω μηνύματα βοηθητικά στη Συριακή. Και στη Ρούμα μέσα τι κάνουμε. Κάθε 5 λεπτά, έτσι, κάνουμε submit το αντικείμενο tweet. Και το αντικείμενο tweet τι κάνει. Συνδέεται με το app που θα με βάλει και πάει από την καλύτερη συνάντηση current time, δηλαδή κάθε 5 λεπτά, καλύτερη μια callback συνάντηση current time, η οποία γράφει στο server αυτή την πληροφορία. Στην ουσία το γράφει στο tweet. Κάθε 5 λεπτά. Και αυτό είναι κάτι σαν πόλη. Αυτό με το μιλούπατο δηλαδή. Δεν γίνεται εδώ η διαδικασία, γίνεται εδώ. Εδώ κάνω, εγώ το κάνω αυτό, αλλάζει ένα flag, το οποίο μετά εδώ πέρα αυτός, θα δει και αυτό το flag είναι με true, οπότε γίνεται στιγμή. Στο loop, αν δεν μπει το if στο loop. Αν δεν μπει αυτό δεν θα κάνει τίποτα. Α, πρέπει να είναι σαν ένα scheduler, ο οποίος κουτάει, έχω κάτι να κάνω, δεν έχω, έχω κάτι να κάνω, δεν έχω, έχω κάτι να κάνω, δεν έχω. Μόλις μπει εδώ, σηματοδοτούμε ένα flag, το οποίο λέει ήθη όλοι με καλέσει την current time, την callback συνάντηση. Οπότε την επόμενη φορά θα πάει εδώ, θα δει ότι αυτό το flag είναι true και θα το τρέξει. Αυτό. Και στην επόμενη να έχουμε WiFi. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά examples στο library μέσα. Αυτό μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ του WiFi κάρτες. Και εδώ είναι με το Twitter. Εντάξει. Αυτό. Τελειώσαμε. Αποκόρυγα είναι όλα σχεδόν σε κάθε επίπεδο όπως δουλεύουν. Οτιδήποτε που εσείς θέλετε να με ρωτήσετε, θα τα σηκώσω και στη σελίδα όλα και να τα δείτε. Απορίες θα είναι. Θα συμβήσα παρακάτω, εντάξει. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Αν θέλετε κάτι να μπορείτε να στείλετε email. Ναι, ναι, ναι.